Μπορούν άραγε οι νέοι να αλλάξουν το παιχνίδι, να παίζουν τίμια και όχι με αθέμητα μέσα, να καταπολεμήσουν τη διαφθορά? Πόσο σημαντικός είναι ο σχεδιασμός προγραμμάτων και η ενίσχυση ενημέρωσης της νέας γενιάς για την εδραίωση της ακεραιότητας? Σχετικοί προβληματισμοί έλαβαν απαντήσεις στην εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Διαφθοράς με τίτλο «Παίζω τίμια. Οι νέοι αλλάζουν το παιχνίδι», που διοργανώθηκε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης Επικοινωνίας. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν αρμόδιοι φορείς, καθώς και πλήθος εκπαιδευτικών και μαθητών. Τη συζήτηση που ακολούθησε συντόνισαν οι κύριοι Γιάννη Σελήμη και Παύλο Μούλιο, στελέχη τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση τη Διαφθορά. Η ενίσχυση ενημέρωση των νέων για την καταπολέμηση τη διαφθορά πριν ακόμη βγουν στον εργασιακό βίο, ίσω βοηθήσει στο να αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού και να επικρατήσει μια νοοτροπία αντιδιαφθορά. Θέλω έστω και εξ αποστάσεως να εκφράσω την προσωπική μου στήριξη σε κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τους μαθητές και την νεολαία. Ο Πρωθυπουργός απέστειλε μήνυμα το οποίο ενέγνωσε ο Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, κ. Κώστας Χρήστου. Ο κ. Τσίπρας, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την προσωπική του στήριξη σε κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τους μαθητές και την νεολαία, με στόχο την αλλαγή της κουλτούρας και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιος για θέματα διαφθοράς, κ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, στην ομιλία του παρομοίασε τη διαφθορά με τη Λερναία Ύδρα. Ο μόνος τρόπος για να θανατώσει το θηρίο αυτό που απομυζά τον ελληνικό λαό είναι να καυτηριάσεις κάθε κομμένο κεφάλι όπως ο μυθικός Ηρακλής. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστας Γαβρόγλου, ανέφερε ότι το Υπουργείο Παιδείας σκοπεύει να προχωρήσει σε σύμφωνο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Διαφθοράς, ώστε να εκπαιδεύονται οι μαθητές από μικρή ηλικία στην ηθική απαξίωση της διαφθοράς. Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν την ηθική διάσταση αυτού του προβλήματος και πραγματικά πιστεύουμε ότι θα κάνουμε ένα μικρό βήμα. Δεν θα είναι κάτι που θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά η συμβολή της εκπαίδευσης είναι σε αυτά τα πολύ μικρά βήματα που όμως στο τέλος θα υπάρχει μια νέα εικόνα. Από την πλευρά της, η κυρία Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, παρότρινε τους νέους να είναι ενεργοί πολίτες. Να ασκείτε έλεγχο στην εξουσία, να παρεμβαίνετε ατομικά ή συλλογικά, να καταγγέλλετε, να διεκδικείτε. Αυτός ο έλεγχος εξάλλου είναι και η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Ένας αγώνας που δεν πάει χαμένος. Ο Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, κ. Κώστας Χρήστου, τόνισε ότι όταν θέλουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, ορίζουμε κανόνες που πρέπει να εφαρμόσουμε. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με τους νέους έτσι ώστε στο μέλλον να παίζουν ένα τίμιο παιχνίδι? Πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή η καμπάνια ευαισθητοποίησης, να έχει ουσιαστική στόχευση και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία αυτή τη στιγμή που υπάρχει μέσα σε όλη την ελληνική κοινωνία και κυρίως σχέση με την νεολαία απέναντι στα θέματα διαφθοράς. Ο κύριος Γιάννης Παντής, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανέφερε ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι νομικό, ηθικό αλλά και εκπαιδευτικό θέμα. Πρέπει να δούμε εκείνους τους τρόπους, τους εκπαιδευτικούς, που θα περάσουμε τις αξίες και θα δημιουργήσουμε συνθήκες νέας συμπεριφοράς ή διαμόρφωση συμπεριφορών. Από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, η κυρία Μαρία Πατέλου έδωσε τον λόγο στα παιδιά που ανέφεραν ότι πρέπει να λειτουργήσουμε ως σύνολο και να καταλάβουμε ότι όλοι έχουμε συνέπειες όταν λειτουργούμε με αθέμητα μέσα. Το έργο είναι δύσκολο και πολύπλευρο, αλλά σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, που προβλέπει πολλές δράσεις για την ευαισθητοποίηση των νέων και για την εδραίωση της ακεραιότητας, την ισχυρή βούληση του Γενικού μας Γραμματέα και όλων εμάς για να βοηθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε γρήγορα να έχουμε την πρώτη βάση για τη θεμελίωση της ακεραιότητας στην νέα γενιά. Ο Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κ. Παύλος Χαραμής, ανέφερε ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης στην πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι αναγκαίος. Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι πολυδιάστατη και σύνθετη υπόθεση, γι' αυτό και απαιτεί ως απάντηση μια συνολική εκπαιδευτική πολιτική. Βάση της
δεν μπορεί παρά να είναι η βίωση της δημοκρατίας στο σχολείο, η βίωση των ίδιων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην καθημερινότητα της ζωής του σχολείου, η ένταξη και η συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, κ. Διονύσης Τσακνής, παρομοίωσε τη διαφθορά με τον χορό. Η διαφθορά είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν το ταγκό. Για να χορευτεί θέλει δύο. Δεν ζεμπέκικο η διαφθορά. Λοιπόν, ποιος διαφθείρει, υπάρχουν δύο λοιπόν. Ένας που διαφθείρεται και ένας που διαφθείρει. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, αυτός που διαφθείρει που είναι πιο ψηλά. Στη συνέχεια, η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, κυρία Βέρα Μαρμαλίδου, έδωσε στα παιδιά ένα εικονικό παράδειγμα ανθρώπου που προσπαθούσε να αναρριχηθεί στο χώρο της εργασίας του με δόλια μέσα και αυτό τελικά αποδείχτηκε καταστροφικό για αυτόν. Ο υφυπουργός κ. Γιώργος Βασιλιάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, στον οποίο απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα για το έργο του, απευθυνόμενος στα παιδιά, είπε: «Εσείς είστε το μέλλον. Εσείς πρέπει να είστε το παράδειγμα και να ακολουθήσετε διαφορετική ρότα, να δείξετε ότι μόνο τίμια μπορούμε να παίξουμε και να το βάλουμε και στα ποδοσφαιρικά δεδομένα, τα αθλητικά, και ας χάσουμε και η ήττα είναι μέσα στο παιχνίδι». Μήπως τελικά η ευαισθητοποίηση των νέων στα πλαίσια της εκπαίδευσης μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και τη στάση των πολιτών στα θέματα της διαφθοράς? Νομίζω ότι οι παρεμβάσεις όλες πρέπει να γίνουν σε αυτά τα παιδιά, στους νέους, για να καταλάβουν ότι μόνο αλλάζοντας κανόνες μπορούμε να αλλάξουμε το παιχνίδι.